μιλάγαμε, συζητάγαμε, βοηθάγαμε με τις ασκήσεις, οτιδήποτε μπορούσαμε να κάνουμε. Και εγώ και ο συγκάτοικός μου που ήταν μαζί. Και σιγά σιγά και ψάχνοντας και ρωτώντας άρχισαν τα άτομα και πολλά άτομα και μου λέγανε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, ξέρεις, είναι κάτι άσχημο που συμβαίνει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί άκουσα σχολιασμούς ότι δεν ενδιαφέρθηκε κανείς, δεν είπε κανείς τίποτα. Πολλά παιδιά ενδιαφέρθηκαν. Πολλά παιδιά. Πες μου, τι συνέβαινε δηλαδή, τι... άκουσες πράγματα να συμβαίνουν γύρω από το Βαγγέλη, τι άκουσες? Μπορείς να τα πεις όλα ή υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείς να πεις? Όχι, από αυτά που γνωρίζω είναι πράγματα που έχουν ήδη αναφερθεί. Με το νερό, με χτυπήματα, με... δηλαδή είναι πράγματα που ήδη έχουν υποθεί. Εκείνο το βράδυ που λέγεται ότι ακουγόταν μεγάλη φασαρία στο δωμάτιο, ότι ο Βαγγέλης, το γεγονός ότι ζήτησε το παιδί να του αλλάξουν κάποια στιγμή δωμάτιο. Αυτό δεν είναι αλήθες. Δεν είναι αλήθες? Αυτό δεν είναι αλήθες. Τι έγινε, για πες μας. Καταρχήν πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ο Μάντζαρης, ο διευθυντής, ναι, είναι ένας άνθρωπος ευαίσθητος που ενδιαφέρθηκε για το θέμα. Μάλιστα. Απλά ήθελε και αυτός, εκτός από το Βαγγέλη, να προστατέψει και εμένα και δεν ήθελε να το προχωρήσει πιο πολύ για να καταλάβει πέρα. Εσύ τι είπες στο όδη, πήγες και βρήκες το διευθυντή της σχολής? Εγώ πρώτα μίλησα με την υπεύθυνη της εστίας. Της ανέφερα ότι πάνω υπάρχει ένα παιδί το οποίο βασανίζεται και ότι πρέπει να το προσέξετε γιατί μπορεί να συμβούν χειρότερα. Είτε να χτυπήσει περισσότερο ή ακόμα και να το σκοτώσουν. Από εκεί κατευθείαν πήγαμε στο διευθυντή. Εσύ στο Βαγγέλη δεν μίλησες ποτέ? Έμαθε το... Του μίλαγα. Γιατί του κάποια στιγμή έμαθε ότι είσαι ο άνθρωπος που, ναι, πήγες να τον βοηθήσεις. Του μίλαγες αλλά δεν σου ανοιγόταν. Προσπαθούσα να τον πλησιάσω. Του λέγα πολλές φορές, έλα στο δωμάτιο να κάτσουμε παρέα που είναι όλοι, να φάμε μαζί. Αρκετές φορές είχε έρθει, φάγαμε παρέα στο, ναι, εστιατόριο. Αλλά πιστεύω ότι δεν ήθελε να ενωθεί με κάποιον άλλον. Μήπως και αυτό δημιουργήσει πρόβλημα στους άλλους και κάνει το όλο θέμα πιο χειρότερο για εκείνο. Είσαι λοιπόν πας στο Μάντζαρη, το διευθυντή, και τι του λες? Του αναφέρω ακριβώς το πρόβλημα, το τι γίνεται. Εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος ταράχτηκε πάρα πολύ, αφού σκεφτόταν να ανέβει επάνω να δημιουργήσει φασαρία. Αλλά αυτό που προσπάθησε να επικοινωνήσει με υπηρεσία εκείνη τη στιγμή για το όλο θέμα. Και μετά από λίγο αυτό που μου ανέφερε είναι, πρέπει, μου λέει, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να μην μεταφερθεί το πρόβλημα από το Βαγγέλη σε σένα. Πρέπει να βρούμε μία λύση, να φαίνεται ότι ο Βαγγέλης δεν αναφέρθηκε ο Βαγγέλης ή το πρόβλημά του, απλώς το ότι πρέπει να τον αλλάξουμε, δεν του αρέσει ο χώρος, η φασαρία και όλα αυτά. Και προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο λογικό να μπορέσουν, δηλαδή, να τον περάσουν ώστε να μην δημιουργηθεί το πρόβλημα για να βοηθήσουν λίγο το παιδί. Και πιστεύω ότι για τον υπόλοιπο καιρό, τουλάχιστον μέχρι που τελείωσα εγώ, έχει αποτέλεσμα. Γιατί μετά από λίγο άρχισε, έβλεπα ότι λίγο ψυχολογικά ανέβαινε. Τον είδα κάπως διαφορετικά. Εσύ είχες δεχτεί απειλές από την παρέμβαση?